Πρόχειρο με πολλά λάθη και με προτάσεις αμφιλεγόμενης σκοπιμότητας, χαρακτηρίζεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βόλου από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας που μετέχουν στην ομάδα εργασίας η οποία έχει συσταθεί για την εξέταση του σχεδίου. Το σχετικό κείμενο που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Θεσσαλία επισημαίνει ότι η πρόταση των μελετητών του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου εγκλωβίζει την πόλη και δεν της επιτρέπει να αναπτυχθεί. Το πολεοδομικό σχέδιο αντιμετωπίζει τα οικιστικά θέματα του νομού και δεν αντιμετωπίζει τόσο τα οικονομικά θέματα του νομού, διότι η αύξηση του Βόλου από σε κατά 20.000 που λέει το Γουπουσού, αυτός όλος ο κόσμος που θα έρθει και αυτός που βρίσκεται τώρα και κατοικεί εδώ πρέπει να ζήσει. Και θα ζήσει από τουρισμό και δεν προβλέπει για μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, δεν προβλέπει για χώρους ανάπτυξης του εμπορίου, για χώρους ανάπτυξης και παροχής ιατρικών υπηρεσιών, μεγάλες κλινικές και όλα αυτά. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω χαρακτηρισμούς αυτής της πρότασης κτλ. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πραγματικά κάποιες από αυτές τις προτάσεις, τουλάχιστον έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί στο δημοσίευμα, πραγματικά είναι βάσιμες και τις έχουμε εντοπίσει και εμείς. Τώρα, το αν είναι πρόχειρο ή όχι, πραγματικά δεν θέλω να μπω σε τέτοιους έτσι χαρακτηρισμούς. Εμείς τις θέλουμε αυτές τις προτάσεις, θα τις πάρουμε έτσι πιστεύω και επισήμως μέσα στις επόμενες μέρες από το ΤΕΕ, θα τις αξιολογήσουμε προκειμένου να διαμορφώσουμε και τη δικιά μας τελική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντύπωση προκαλεί η αναφορά της ομάδας εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου για το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, που ενώ οι μελετητές του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τάσσονται υπέρ της μετεγκατάστασής του, οι ίδιοι θεωρούν ότι μια τέτοια προοπτική είναι οικονομικά σύμφορη για την εταιρεία. Η προσωπική μου θέση είναι ότι αν η ΑΓΕΤ μετεγκατεσταθεί, δεν θα μετεγκατεσταθεί με εντός νομού, ούτε καν εντός της Ελλάδος. Θα φύγει εκτός Ελλάδος. Και αυτό σε αυτές τις μέρες που έχουμε με την ανεργία πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Στο θέμα παρενέβη ο πρόεδρος της TRT Άγγελος Αντωνίου, επισημένοντας ότι τα περιβαλλοντικά ωφέλη για το πολεοδομικό συγκρότημα από τη μετεγκατάσταση της ΑΓΕΤ υπερτερών σε σχέση με την οικονομική διάσταση του ζητήματος. Εμείς είχαμε ταχθεί για την υπέρ της μετεγκατάσταση της ΑΓΕΤ, διότι επιβαρύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πολεοδομικό συγκρότημα με αερορύπανση και δικαιωνόμαστε τώρα με αυτό το που προβλέπει το Γουπουσού. Όσον αφορά την άποψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έχω να πω τούτο, ότι από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας γίνοντας η μετεγκατάσταση της ΑΓΕΤ, θα υπάρξει τέτοιο οικονομικό όφελος που θα μπορεί να καλύψει οικονομικά το οποιοδήποτε κόστος μετεγκατάστασης. Είναι ίσως η ωραιότερη περιοχή για τουριστικές επενδύσεις στο Βόλο και πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη εκείνη όλη την περιοχή. Επομένως, σωστά το Γουπουσού θέτει το θέμα της μετεγκατάστασης. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ένα εργοστάσιο το οποίο είναι ήδη τόσα χρόνια. Φανταστείτε ότι μετά από 20 χρόνια, φυσιολογικό είναι οι εγκαταστάσεις αυτές να θέλουν μια αντικατάσταση. Η αντικατάσταση αυτή να γίνει σε καινούριο χώρο και όχι δίπλα από την πόλη.